είναι η σημερινή εκδήλωση από φορείς εναντίον της συνθήκης του TTIP. Έχει τεράστια σημασία το να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συνθήκη. Είναι μια συνθήκη που δεν αφορά την απελευθέρωση απλώς του εμπορίου, αλλά κατ' ουσία είναι η κατάργηση όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων που αφορούν εργασιακές σχέσεις, προστασία τροφίμων και ποιότητας, προστασία περιβάλλοντος και προστασία των καταναλωτών. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια απελευθέρωση στα μονοπόλια προκειμένου να κινούνται τα εμπορεύματα όποιας ποιότητας και όποιας προέλευσης και όποιων παραγωγικών σχέσεων και αν είναι, με απόλυτη ελευθερία και χωρίς εμπόδια. Εάν το κράτος προσπαθήσει να επιβάλλει μέτρα προστασίας των πολιτών του, αυτό θα αποτελεί παραβίαση των όρων της συνθήκης, παραβίαση της κερδοφορίας των καπιταλιστών και αυτοί θα έχουν το δικαίωμα να πάνε σε διεθνή δικαστήρια με τα οποία θα καταδικάζουν την κυβέρνηση και την πολιτική της χώρας. Η κοινωνία των πολιτών των Ευρωπαίων είναι κατά της συνθήκης και με τις σημερινές εκδηλώσεις που γίνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ελπίζουμε ότι αυτό θα μεταφερθεί στις κυβερνήσεις προκειμένου όχι απλώς να μην επικυρώσουν τη συνθήκη αλλά να μην αρχίσει ούτε συζήτηση για αυτήν. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι μεικτός ο χαρακτήρας της συνθήκης, δεν αφορά απλώς το Υπουργείο Εμπορίου αλλά και την ίδια την νομοθεσία για το Σύνταγμα και πιστεύουμε ότι η επικύρωσή της πρέπει να γίνει μέσα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες στα κοινοβούλια. Και εμείς θα φροντίσουμε να μειοψηφίσουν αυτοί που την υποστηρίζουν. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι καταρχάς αρνητική, γιατί πιστεύουμε ότι τα υπολείμματα της κοινωνικής Ευρώπης πρέπει να τα υπερασπίσουμε και αυτό σημαίνει να μην δεχτούμε τη συνθήκη του TTIP.